Εδώ βλέπουμε την εσωτερική δομή των ροτιφέρς, τα κόκκινα με την κόκκινη χρωστική. Φαίνονται τρία στρώματα υποσωμάτων και στα πράσινα και στα κόκκινα ροτιφέρς. Εδώ βλέπουμε πώς ένα ροτιφέρς καταλήγει στο άκρο του, ένα μακρύ έντερο φαίνεται καθαρά στην άκρη δίπλα στο πράσινο ροτιφέρς. Έχει ένα μακρύ σωλήνα, είναι το έντερό του. Και πάμε να υπάρχουν άλλη δομή, εσωτερικά όργανα του ροτιφέρς. Η τροφή τους μέσα στο έντερο που μορφή είναι στιγμάτων. Πώς υπάρχει το στόμιο στην άλλη άκρη του ροτιφέρ. Το στόμα του με το οποίο με τις βλεφαρίδες και την κορώνα που υπάρχει εκεί γύρω γύρω από το κεφάλι του ροτιφέρ με βοηθά στη μετακίνηση και στην σύλληψη της τροφής και την κατάποσή της μέσα στο ροτιφέρ. Εδώ βλέπουμε παραπάνω ένα ροτιφέρ ανάποδα από πάνω προς τα κάτω. Επίσης βλέπουμε δίπλα ένα άλλα ροτιφέρες μικρότερα. Βλέπουμε τα τρία σώματα, υποστρώματα, τρία υποστρώματα σωμάτων στο ροτιφέρι στο κόκκινο. Πάμε σε άλλη μεγέθυνση, σε 40 φορές, όχι σε... σε 400 φορές μεγέθυνση, προηγουμένως ήταν 100 φορές μεγέθυνση. Εδώ βλέπουμε την εξωτερική επιφάνεια ενός ροτιφέρ. Εδώ βλέπουμε το ροτιφέρ πώς έχει την εξωτερική μεμβράνη η οποία περικλεί τα εσωτερικά όργανα. Εδώ βλέπουμε τα εσωτερικά όργανα του ροτιφέρ και την άκρη του. Εδώ βλέπουμε το έντερό του, που εκτείνεται. Εδώ βλέπουμε ένα τρίτο ροτιφέρ κόκκινο, το άλλο σωριά του όργανα. Βλέπουμε το στόμιό του με την κορώνα. Πάμε σε χίλιες φορές μεγέθυνση. Χίλιες φορές με διάθεση. Δεν βλέπω καλά. Τέλος πάντων, αυτά είχαμε να πούμε για τα ροτιφέρς. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Να είστε πάντα καλά στην υγεία σας. Γεια σας.